Και σωστά το λες, αλλά κάνεις πολλές ερωτήσεις. Τότε να μην κάνω, όχι να μην κάνεις, να θέλα να πιακίνει τον διάλογο. Συγχώρησε. Λοιπόν, προχώρατε. Σε ποιο θέμα. Εδώ και είναι το οποίο τη λέει. Κάτσε να πούμε τώρα, να... μέχρι να πάει και πέντε. Κάτσε να πάει. Τελικά, μπορείς να κοιτάξει. Γεια. Ένα στέρα μαζί. Ο καλύτερος. Τελικά έκανε Καϊδρός. Βρέπει καλώς τον Μιχαλίδρος. Βρέχει μην έκανε. Πώς πάτε εσείς. Πολύ καλό. Πατεχάτε και εσύ ήθελα. Βρέχτας. Ε, βρέχεις. Πάτε καλά. Εσύ ήθελα να σε κάνεις. Κοιτάς καλά μαζί. Πάτε καλά. Τι μου κάνεις. Χαράζε. Τελικά όταν ήρθε η πράξη για τα φυστήκια. Ωραία. Δεν έκανε οι άνθρωποι για τα ξενικά που είναι στο χέρι. Και του δω του Γιωργόνου. Άκουλα. Δεν μου λες, τον έλεγαν και αυτό ο Χρήστος, τον έλεγαν κάποιο. Τι έχεις ιδέα από α, β και γ σχήκα. Μου λέει, εδώ τα χαρτιά γράφω. Δεν θα ξέρεις, δεν ξέρεις περίπου. Αλλά δεν τα ξέρω, μου λέει, στην πράξη. Δηλαδή, αν τα πάρω από το δέντρο και να πω, αυτό είναι β, είναι α, είναι γ. Έλεγε αυτός ότι χρειάζονται τα τρία αυτά όλα, όπως τα λέει. Και η πράξη του είπα να σου φέρω όλα. Αλλά εγώ έκοψα τρία κονάκια, ένα από καθένα, και έγραψα ο πίσω στον φίλο, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, τι είναι το άλλο. Μου λες όλο. Δηλαδή από πίσω δεν σου πάνε κοιτά στα χωρά μου. Κοιτάξτε, μου είπα να το απαντήσω. Θα το απαντήσω, Βαγγέλη. Στην πράξη, στην πράξη, να πεις. Ακούς. Και για ποιο ήθελε στην πράξη. Λοιπόν, και εδώ... Στην πράξη. Και εδώ, λοιπόν, θα πάψεις να λες όσα λες όταν κάνεις την πράξη. Θα πεις, δεν τι έκανα όσο καιρό θα πεις. Τα λέμε με τον Μιχάλη τώρα. Τα ξέρω, Μιχάλη. Τι έκανα όσο καιρό θα πεις, έκανα λόγια όσο καιρό. Και δεν έκανα την πράξη της. Εκεί είναι η ουσία. Μα αυτό λέω κάθε φορά. Ο Κύριος δεν μας λέει ότι εγώ τι κάνετε. Ναι. Χάρετε η εγώ κάνετε. Αλλά και ακόμα τότε να λέτε ότι άγνε η δουλή. Ναι, από αυτό λέω. Αν δεν πιάσει ένα χάρι, θα λέει τότε. Άφηστη είστε. Τι έκανα σε εγώ. Και ακόμα τότε. Το βλέπεις όμως. Γιατί ο άνθρωπος, οτιδήποτε καλό κάνει, από πάνω το κάνει. Δεν μου λέει, καλώ τον Βασίλη. Καλή μου να μην υπάρχει αντίδραση. Αν δεν υπάρχει αντίδραση, δεν είναι αυτό. Η αντίδραση είναι μια άλλη. Καλή μου να μην έχει ο καθένα την ίδια παράδοση. Εγώ σε αυτό που λε, είναι πάντοτε σύγχρονο ο πολιτητή. Είναι αυτό που λέει. Δεν σύγχρονο ο πολιτητή. Του λέω πότε θα απαντήσουμε στην προκλητική αυτή τη διαδρομή. Σαν φιλικό κύκλο, τι δραστηριότητε έχουμε, τι δεν έχουμε τίποτα. Τα λένε, θέλουν πιο απλά. Λόγια είναι λόγια. Να πάει λίγο χωρί να σου πράξει. Μια γυναίκα δεν μπορεί να καταλάβει. Ο Μιχάλη αναφέρει αυτέ τι άντρε. Βεβαίω. Για να δω σου πράξει. Ναι, έχει πει κάτι. Δύο πράγματα. Όχι, όχι. Καλώ ήρθατε. Για καλό πάμε για κακό. Συγκλήρωσε το αυτό πάμε. Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, αράκτη. Το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού, παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής ο λιγός, ελθέρι και σκύνος ο πληρνή, και καθάρισε ο ημάς, από πάσης ημπίδος και σώσος με καθέρετε, το σπιράσι μόνο. Αμήν. Ευχαριστώ. Έχουμε στους μακαρισμούς τον πρώτο μακαρισμό γλωσσό που αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χριστός. Μακάρι
οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Είναι, έχει δύο κομμάτια, δύο σχέδι αυτός ο μακάρισμος. Ελεείς, θα ελεηθείς. Και είναι μόνο θετικά διατυπωμένος. Πουθενά δεν υπάρχει αρνητική διατύπωση. Λέει, μακάρι οι ελεήμονες. Μακάρι, το ακούμε πολλές φορές. Και ας μας είναι γνωστό ότι μακάρι σημαίνει είναι αθάνατη. Σημαίνει το μακάρι. Έχουν πάρει ήδη μέρος, συμμετέχουν σε αυτό που είναι και ο Θεός. Αθάνατη. Είναι γεμάτη θεία δόξα και θείο φως οι ελεήμονες. Αυτό σημαίνει το μακάρι. Γι' αυτό η ίδια η λέξη έχει μέσα και το έλεος του Θεού. Έχουν λάβει οι μακάρι το έλεος του Θεού ήδη. Το θέμα μας είναι η ελεημοσύνη και το έλεος του Θεού, παρμένο από το 8ο κεφάλαιο, 8ο κεφάλαιο της προς Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής, που αναφέρει χαρακτηριστικά το θέμα αυτό της ελεημοσύνης, ότι το επιτελούσαν στην εποχή την Αποστολική. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος αναφέρει και παράδειγμα ελεημόνων κάτω από συνθήκες και μάλιστα τις πιο δυσάρεστες συνθήκες για να μπορεί να γίνει κάποια ελεημοσύνη. Μάλλον να γίνει ή το καθήκον της ελεημοσύνης. Θα δούμε γιατί αναφέρω ότι οι συνθήκες που η ελεημοσύνη γινόταν την εποχή εκείνη ήταν εξαιρετικά δυσάρεστες, εξαιρετικά δυσάρεστες. Χειρότερες δεν μπορούσαν να γίνουν. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος το κείμενο πρώτα και δίπλα έχουμε την ερμηνεία. Αλλά θα το αναγνώσω και μόνος, επειδή το έχω πολύ μελετήσει, θα πω με λόγια δικά μου την ερμηνεία, μην φάω χρόνο. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί την χάριν του Θεού την δεδομένη εν τες εκκλησίες της Μακεδονίας. Γράφει αυτό προς τους Κορινθίους, λέγοντάς τους για παράδειγμα ότι σας κάνω γνωστό εσάς τους Κορινθίους για το χάρισμα που έχει κάνει ο Θεός, που έχει δώσει ο Θεός στους κατοίκους της Μακεδονίας. Ομιλεί για τους χριστιανούς που ήσαν στη Θεσσαλία, στους Φιλίππους και σε μία, μου διαφεύγει, άλλη πόλη δίπλα, η Μακεδονία ήταν περιορισμένη την εποχή εκείνη. Για αυτήν, για αυτούς λοιπόν τους χριστιανούς Μακεδονίας ομίλει και τους προβάλλει ως παράδειγμα
για μίμηση στο έργο το μεγάλο, το πρώτο από όλα τα έργα που έχει να επιτελέσει ο πιστός, το έργο της ελεημοσύνης. Και προσέξτε, την ελεημοσύνη τη χαρακτηρίζει ως χάρη. Είναι χάρη σε ελεημοσύνη. Απλά αυτό σημαίνει δίνεις, παίρνεις χάρη. Είναι χάρισμα ελεημοσύνη, αλλά σου γεννάει το χάρισμα εκείνη. Έχει σαν τόκο, σαν αποτέλεσμα τη χάρη του Θεού. Και συνεχίζει. Ναι, οι Μακεδόνες είναι ελεήμονες, λέει. Γιατί? Ότι εν πολύ δοκιμή θλίψεως, γιατί βρίσκονται σε μεγάλα, πολύ μεγάλα κύματα μέσα γεμάτα θλίψη, γεμάτα δοκιμασίες. Και να εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί η εποχή αυτή για την οποία μιλάμε ήταν η ρωμαϊκή εποχή. Εξουσίαζαν οι Ρωμαίοι στη Μακεδονία. Ήταν επαρχία ρωμαϊκή η Μακεδονία. Και τα μεταλλεία που ήσαν στη Μακεδονία ήσαν κάτω από την κατοχή των Ρωμαίων. Και είχαν επιβάλει φόρους βαρύτατους στους Μακεδόνες. Και είχε μια παραγωγή, λέει, οι Μακεδόνες από χυτά μέταλλα. Έγιναν μέταλλα και αυτά τα είχαν πάρει οι Ρωμαίοι. Και επιπλέον, πάνω σε όλα αυτά, συμπληρώνει. Πάνω σε όλα αυτά λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πάνω τους έπεσε ο διωγμός. Ο διωγμός του Δομετιανού. Αν δεν με πετάει γλύμα μέσα από το κράτορας, είχε σηκώσει διωγμό και οδηγούσε στο μαρτύριο τους χριστιανούς της Μακεδονίας και άλλους χριστιανούς από αλλού. Μιλάμε για ένα καμίνι που έκαιγε από θλίψη τους Μακεδόνες. Αυτό να το λάβουμε υπόψη, να το έχουμε στο μυαλό μας για τα παρακάτω που θα ακούσουμε, που γράφει μέσα στην επιστολή. Επαναλαμβάνω, καμίνι καυτό ήταν που έκαιγε τους Μακεδόνες η συμπεριφορά των Ρωμαίων με τους φόρους, τη σκληρότητα και τους διωγμούς. Και όμως, από το καμίνι αυτό, γράφει παρακάτω, βλέπουμε περίσσια τη χαρά τους. Περίσσια τη χαρά τους. Έχουμε δει τέτοια αντίφαση ποτέ, που να είναι πραγματικότητα. Να ζήσει ένα καμίνι μέσα και να νιώθεις χαρά. Μόνο μέσα στον χριστιανισμό συναντάει κανείς μία τέτοια πραγματικότητα. Μέσα στη θλίψη τη χαρά, μέσα στο καμίνι τη δροσιά. Μας θυμίζει τους Άγιους Τρεις Πέδες που τους έχει η Εκκλησία μας σε καθημερινή υποδειγματική αναφορά. Στα τροπάρια της Εκκλησίας μας θα πούμε και στην παράκληση θα πούμε. Και εκεί υπάρχουν οι Άγιοι Τρεις Πέδες. Το καμίνι μπήκαν και δροσίζονταν. Και οι Μακεδόνες, μέσα σε ένα από τους πιο φρικτούς διωγμούς, τους περίσσευε με το παραπάνω, εδώ δεν λέει περίσσια, σημαίνει περίσσευε η χαρά. Μιλάμε για εκπληκτική, για θαυμαστή
Περίσσια χαράς που δεν τη βρίσκεις. Μη ψάχνουμε στις χαρές τις εξωτερικές. Δεν υπάρχει χαρά. Εκεί που θα τη βρούμε είναι μόνο ο Χριστός και πουθενά αλλού. Πουθενά μα πουθενά αλλού. Λέγει λοιπόν, αυτή η περίσσια της χαράς μας έφερε στο φως. Κάποιο άλλο περίσσευμα, το υλικό περίσσευμα της ελεημοσύνης τους, που πηγάζει μέσα από την πιο βαθιά φτώχεια τους. Εδώ είναι κανείς να στενοχωριέται, να κλαίει και να λέει «εγώ έχω αγαθά και δεν δίνω». Αυτή μέσα λέει, το λέει «και η κατά βάθος τόχη τοχεία αυτών», η οποία η τόσο βαθιά φτώχεια επερίσσευσε εις το πλούτο της απρότητος αυτών. Έδειξε με το παραπάνω το πλούτο της ελεημοσύνης. Δεν είναι το θέμα έχω ίσα ίσα και δεν μπορώ να δώσω ή μου περισσεύει η αναρμή και τη δίνω. Εδώ είναι πολύ ξεκάθαρο. Ήτανε με το παραπάνω η ικανή διάθεση, η αγαθή διάθεση που είχα. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το ευμετάδοτον, δηλαδή η αγαθή διάθεση να προσφέρουν στον άλλον, τους μετέβαλε τη θλίψη σε χαρά. Το μυστικό της ελεημοσύνης αυτό είναι. Να βρίσκεσαι στη μεγαλύτερη λύπη και η αγαθή διάθεση να δίνεις σου αλλάζει την πραγματικότητα που αισθάνεται ο κόσμος, την λύπη στην κάνει χαρά. Και την αδυναμία, αφού ήταν πάντοχη, πάντοχη, δεν είχα να δώσω. Αυτή την αδυναμία της υπερβολικής φτώχειας σε δυνατότητα ελεημοσύνης. Εμείς θα είχαμε να προβάλλουμε του κόσμου τα δικαιολογητικά προκειμένου να ανοίξουμε να δώσουμε κάτι. Και συνεχίζει. Να δούμε το μεγαλείο των Μακεδόνων. Συνεχίζει. Ότι κατά δύναμη μαρτυρώ και υπερδύναμη να φέρετε. Σας γράφω εδώ στην επιστολή ότι έδωσαν κατά τη δύναμή τους. Προσέξτε, είπαμε σαν πάμπτωχη και μιλάει για δύναμη που είναι τα νεύρα της ψυχής και ακόμη έδωσαν υπέρ δύναμη, δηλαδή πάνω από τις δυνάμεις τις ειδικές οικονομικές που είχαν. Και συνεχίζει, αυθαίρετη, αυθαίρετη σημαίνει χωρίς να τους υποχρεώσει κανείς να προσφέρουν ελεημοσύνη. Δεν τους έχεις δει όμως ο Παύλος καμιά επιστολή τους πιστείτε ελεημοσύνη, ήξερε ότι χυμάζονταν, ότι δοκιμάζονταν, ότι υπέφερα. Το ήξερε αυτό όμως ο Παύλος. Και όμως γράφει «με τα πολλής παρακλήσεως δεόμενη ημών». Είναι πολύ φοβερό αυτό που γράφει τώρα εδώ. Λέει «δεν είχα». Δεν τους παρακαλέσαμε να μας στείλουν τίποτε απολύτως και όμως αυτοί μας παρακάλεσαν για να στείλουν ελεημοσύνη. Το λέει ξανά, με τα πολλής παρακλήσεως, με θερμά παρακάλια ζητούσαν και παρακαλούσαν να προσφέρουν την χάρη, τη συμμετοχή τους στο έργο της διακονίας των πτωχών Αγίων των Άρων Εκκλησιών. Επαναλαμβάνω, με πολλή παράκληση
Το τονίζει. Δεόμενοι, εκαναδέηση, ζητούν να πάρουν μέρος να συμμετάσχουν στο έργο της ελεημοσύνης ή ικτρός χυμαζόμενοι και δοκιμαζόμενοι Μακεδόνες. Και συμπληρώνει. Ου καθώς ηλπίσαμε, δεν πρόσφεραν όπως εμείς περιμέναμε. Δηλαδή, το καθόλου, θα λέγαμε, αφού δεν είχαν, αφού δοκιμάζονταν, αφού υπέφεραν. Και όμως, παραπάνω από τις προσδοκίες μας, παραπάνω από τις ελπίδες μας, για να φανεί ποια είναι η ψυχή τους. Αλλά πώς να μην προσφέρουν γράφη, αφού πριν από όλα έδωκαν εαυτούς πρώτον το Κυρίο. Πρόσφεραν τον ίδιο τον εαυτό τους, όχι τα υπάρχοντά τους, αλλά πριν απ' όλα τον εαυτό τους τον πρόσφεραν στον Κύριο για θυσία και ολοκαύτωμα. Και στον Κύριο τον εαυτό του πρόσφεραν, αλλά και εμήν γράφει, αλλά και σε εμάς. Σε εμάς τους Αποστόλους, σε εμάς τους Χριστιανούς, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είναι το πρότυπο, η εικόνα που προβάλλει ο Απόστολος Παύλος στους Μακεδόνες. Μέσα από την ανέχεια, ο πλούτος. Μέσα από τη δυστυχία, η ευτυχία. Εδώ μας δίνει να καταλάβουμε ότι μπορεί να είσαι δυσμένος στα πλούτη, αλλά μην έχεις καθόλου, γιατί σου λείπει ο καλός κόσμος. Και μπορεί να σου λείπουν τα πλούτη και να έχεις την καλή διάθεση και να είσαι ο πιο πλούσιος του κόσμου. Και να μην είσαι δύσκολος να δίνεις καθόλου. Γιατί, λέγει, πρώτον, αυθαίρετοι, μόνοι τους, χωρίς να τους αναγκάσει κανείς, έδωσαν. Δεύτερον, μετά από θερμά παρακάλια σε εμάς τους Αποστόλους. Τρίτον, δεόμενοι, κάνοντας δέηση σε εμάς. Τέταρτον, ενθλίψιοντες, μέσα σε καμία ενθλίψιον βρισκόμενοι. Πέμπτον, εμπενία, μέσα στη φτώχεια, στη πιο βαθιά φτώχεια. Και μετά από όλα αυτά, μεθ' υπερβολής έδωκαν. Έδωσαν με το παραπάνω. Και αυτό το δώσιμο ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει χάρη. Γιατί, για να δείξει ότι ο ελαιών χαριτώνεται, εκείνος που ελεεί, παίρνει τη χάρη του Θεού. Δεν δίνει μόνο, αλλά παίρνει. Και παίρνει όχι το υλικό που δίνει, αλλά παίρνει αυτό που δεν αγοράζεται με τίποτα. Τη χάρη, την ίδια τη χάρη του Θεού. Η ίδια η χάρη χαριτώνει όλους τους κάτω από την αρετή ευρισκόμενους ανθρώπους. Αλλά κανείς θαυμάζει και αυτά που θα ακούσουμε τώρα αμέσως παρακάτω. Λέει, Κορίνθοι, αυτό τα γράφει ο Κορίνθος, δίνει το παράδειγμα, το πρότυπο. Και λέει, έστειλα εγώ τον Τίτο τον Απόστολο, τον συνεργάτη μου, συνεργάτης του. Αμά κάνουμε τη σύγκριση στον Τίτο και στον Παύλο, ο ένας είναι σελήνη, ο άλλος είναι φως. Φως είναι ο Παύλος, ήλιος είναι ο Παύλος. Ήλιος. Σελήνη είναι ο Τίτος. Και όμως παίρνει τη σελήνη και την κάνει ήλιο όπως το Απόστολος Παύλος. Όμοια με τον ήλιο, με τον εαυτό του. Συνεργάτης μου, τον εξισώνει. Και λέγει τώρα εδώ, στείλαμε τον Τίτο για να σας παρακαλέσουν να
για να μας παρακαλέσουν, στην αυτή. Γιατί αυτός άρχισε το έργο πέρσι της ελεημοσύνης και το έφερε εις πέρας. Δηλαδή, ο Απόστολος Τίτος είχε αποσταλεί με χρήματα για να προσφέρει ελεημοσύνη, μαζεμένη από εκκλησίες. Αυτός ξεκίνησε το έργο αυτό και αυτός το τελείωσε. Και τώρα αυτός το είναι και σε εσάς, που είναι άνδρας, που έκανε το έργο τέλεια όπως θέλει ο Θεός. Αλλά εσείς δεν έχετε μόνο αποθέματα, αποθέματα, περισσεύματα μόνο στο θέμα της ελεημοσύνης, αλλά έχετε περίσσια πίστη και η πίστη σας σας περισσεύει. Εδώ θυμάται κανείς αυτό Μιχάλη που λέει πίστης αν εφέρω νεκρά εστί. Αυτή την πίστη εννοεί εδώ πέρα. Την πίστη που είναι ζωντανή, την πίστη που ανασταίνει και νεκρούς ακόμα. Την πίστη που οδηγεί σε ολοκαύτωμα, σε θυσία, ολοκληρωτική τον άνθρωπο που τη διαθέτει. Δεν χωράει να σκεφτεί κανείς να πει μα πώς το καταφέρανε, πώς το κάνανε κλπ. Ένα πράγμα μένει. Πήδησε στο σκάλα, κάνε την το Ευαγγέλιο και από εκεί και πέρα όλα είναι του Θεού. Η προσπάθεια δική σου, του Θεού η χάρη. Δεν είναι δυνατόν αλλιώς. Για πράξη μιλάγαμε προηγουμένως, όχι για θεωρία. Η θεωρία δεν στέκει. Όταν μιλάς θεωρητικά, αλλά σε κοροϊδεύει, έτσι είπε ο Σύριος προηγουμένως. Το θεωρητικά είναι κοροϊδεία. Στην πράξη έχει σημασία την το πράγμα. Και μου πήγε άλλη φορά, μου λέει κάποιος, όταν δίνεις, δεν καταλαβαίνεις πόσα σου δίνει ο Θεός και τι είδους είναι εκείνα που σου δίνει. Αυτά δεν τα βλέπει, δεν τα βλέπει καν εκείνος που δεν τα λέει. Τα καταλαβαίνει μόνο ο ελεών, μόνο εκείνος που δίνει. Γιατί εκείνος που ελεεί, λέει, τα βάζει στα ταμεία του Θεού, αυτά που ελεεί. Πουθενά. Αλλά εσείς λέει, έχετε περίσσια την πίστη, προσέξτε το κι αυτό, και γνωρίζετε και το λόγο της αλήθειας που είναι το Ευαγγέλιο και έχετε λέει πρόοδο και προκοπή και προθυμία σε όλα. Δεν ήταν μόνο στην ελεημοσύνη οι Μακεδόνες, αλλά ήταν στην πίστη, στο λόγο, στη γνώση, στην προθυμία. Σε έβρισκε Μιχάλη, ο κυκλικά, σε όλα μέσα τα πνευματικά ήσαν οι Μακεδόνες. Σε όλα τα πνευματικά. Και πνευματικό είναι η πίστη, και πνευματικός είναι ο λόγος του Ευαγγελίου, πνευματική είναι η γνώση της αλήθειας, πνευματικό είναι και η προθυμία. Αλλά εξημών όλα αυτά προέρχονται από εσάς Μακεδόνες. Είναι φοβερό να σου λέει ένας Απόστολος του Θεού που ανέβηκε στο τρίτο ουρανό επάνω, που ήταν καθαρά το στόμα του Ιησού Χριστού Απόστολος Παύλος, να σου λέει ναι, από εσάς ήρθαν σε εμάς όλα εκείνα τα καθαρά. Μια ζωντανή εκκλησία. Ζωντανή εκκλησία. Ζωντανή εκκλησία. Δεν ήξερε να τα μαζεύει για την τσέπη της, τα μάζευε για τους φτωχούς. Αλλά από φτωχούς. Αλλά από φτωχούς. Όχι από φτωχούς, από παμπτωχούς. Βάτε παμπαμπαμ φτωχούς. Επομένως, η ολοκληρωμένη πνευματική ζωή δεν έχει ακούσα την ελεημοσύνη, αλλά την έχει πρωτοστατούσα. Σημεοφόρο την έχει την ελεημοσύνη. Γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Και θα το δούμε τώρα γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός εκείνος που μπορεί να έχει όλα τα άλλα και να μην έχει ελεημοσύνη. Για ποιο λόγο λέει
γινώσκεται γάρ την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ξέρετε τη χάρη της ελεημοσύνης που έκανε ο Κύριος μας σε εμάς. Ο οποίος Κύριος, ο Χριστός μας, της καρδιά μας η κορώνα και τη θυμία της ψυχής μας, ο Κύριος μας, πλούσιος όνο. Αν δεν είναι ο Κύριος μας πλούσιος, που γέμισε με αγαθά τη φύση, υλικά, αλλά και την ψυχή μας από αγαθά που προσπαθεί να γεμίσει, ποιος τότε μπορεί να είναι πλούσιος. Λέει, αν και ήταν πλούσιος, ευτόχευσε. Έγινε φτωχός, γυμνός, πληγωμένος, αφού άλλωστε και στη γέννησή του σε στάβλο γεννήθηκε και στο θάνατό του δεν είχε τίποτα να σκεφαστεί, γυμνός. Και γυμνός στο σταυρό μας τον προβάλλει στη θυσία. Όπως κοιτάμε τον ιερό, θα δούμε το Κύριο ολόγυμνο. Τη γύμνια του Αδάμ φανερώνει. Για να δείξει ότι αυτός που τα είχε όλα, τα άφησε όλα για να κάνει πλουσίους εμάς τους ανθρώπους. Που βέβαια δεν ξέρω να πω για τον εαυτό μου, είμαι αρέστητος. Εκεί ταιριάζει αυτό το πράγμα. Ο πλούσιος Κύριος από όλα, από κάθε δόξα, κάθε τιμή, κάθε αγαθό πνευματικό κυρίως και υλικό, έγινε φτωχός. Γιατί? Για να πλουτίσει εμάς, για να κάνει πλουσίους εμάς, με τη δική του φτώχεια. Να μας κάνει πλουσίους με τη δική του φτώχεια. Κανείς, άμα βάλει στο μυαλό του χοντρικά, δεν χρειάζεται να ξέρει καθόλου γράμματα, μα έχει την δύναμη που του έχει δώσει όλος το μυαλό να συνειδητοποιήσει το εξής. Πού χωράει ο Θεός? Πουθενά δεν χωράει. Πουθενά δεν χωράει. Λέμε πανταχού παρόν. Και αυτό με γλώσσα ανθρώπινη το λέμε. Είναι άπειρος ο Κύριός μας. Πουθενά δεν χωράει. Ο αχώρητος παντί, λέει. Στα Χριστούγεννα θα ακούσουμε αυτό ακριβώς που λέω τώρα. Ο αχώρητος, εκείνος που δεν χωράει, παντί, στο σύμπαν, εχωρήθη εν γαστρή. Χώρεσε μέσα στην κοιλιά της, μέσα στη μήτρα της Παναγίας. Πώς αυτό γίνεται, δεν το ρωτάμε. Δεν χωράει στα μυαλά μας, μα δεν χώρεσε και στα μυαλά των αγγέλων. Δεν χώρεσε στα μυαλά των αγγέλων. Πώς αυτός που παντού βρίσκεται και δεν χωράει πουθενά, χώρεσε στη μήτρα της Παναγίας. Και λέει το τροπάριο που ακούμε τα Χριστούγεννα, η λυγκιά παθαίνει ήλιγκο, ο νους. Ποιος νους? Και υπερκόσμιος. Δηλαδή, και τα αγγελικά μυαλά που είναι πάνω από τον κόσμο και έξω από τον κόσμο δεν μπορούν να συλλάβουν τι σημαίνει γέννηση ενός Θεού να γίνει μικρός, να χωρέσει μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Αυτό σημαίνει ταπείνωση που καταδέχθηκε ο Κύριος μας για μας που θέλησε να μας κάνει πλούσιους από αγαθά. Κοιτάξτε, και εγώ κοιτάζω. Μιλήσαμε για φοβερή μακεδονική δοκιμασία. Για ένα καμίνι θλίψεων που πέρασαν οι Μακεδόνες. Μιλήσαμε το τελευταίο από ένα παράδειγμα για του Χριστού μας τη φτώχεια σε απλή γλώσσα.
τη φτώχεια και τη γύμνια. Που τη δική μας γύμνια φανερώνει αυτό το πράγμα. Αλλά τούτης κουβάλιζε τη γύμνια μας ο Κύριος. Έγινε φτωχός, πανφτωχός. Για να πλουτίσουμε εμείς. Θα έρθει και πάλι η ημέρα η μεγάλη και λαμπρή, που είναι η βασίλισσα των εορτών. Τα Χριστούγεννα είναι η βασίλισσα. Γύρω από αυτή γυρίζουν όλες οι γιορτές. Αν δεν υπήρχε γέννηση των Χριστουγέννων, καμία άλλη γιορτή δεν υπήρχε. Να φανταστούμε πόσο βουβή και πόσο νεκρή θα ήταν η ανθρωπότητα χωρίς αυτή την παρουσία τη μεγάλη. Βουβή, νεκρή, ανέστητη η ανθρωπότητα. Πέρα για πέρα. Θα έρθει και θα ακούσουμε. Χριστός γεννάται, δοξάσαμε. Δηλαδή, ελάτε όλοι μαζί να εμνήσουμε με εγκόμια και με τροπάρια δόξας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που γεννιέται σήμερα. Ενός Θεού που γίνεται, τι γίνεται. Φτωχός. Αυτό λέει η Εκκλησία μας. Γίνεται φτωχός. Και όταν είναι άρρωστος. Ποιος. Ένας άνθρωπος. Είναι βαθύπλουτος. Κι όμως είναι βαθιά άρρωστος. Και θέλει να κάνει. Ο βαθύπλουτος είναι πάντα άρρωστος. Ελεημός είναι θέλει να κάνει. Τι, πώς εξελίσσεται η υγεία του μετά. Κοιτάξτε, για να. Αυτά είναι ξεκάθαρα από το Ευαγγέλιο. Αυτό που μετράει, λέει ο Ρεός Χρυσόστομος, κάπου εδώ έχω σημειώσει από το πόλεμο για δικά μου, λέγει το εξής. Ουγάρ την ποσότητα, το ρώτησες και πατάω. Όχι, λέει, δεν μετράει η ποσότητα. Μπορεί εσύ που είσαι βαθύπλουτος να πεις «Κτίζω 100 εκκλησίες» ή «Καλή, κτίζω 100 σπίτια» φτωχών κοριτσιών και τα παντρεύω. Δεν μετράει διόλου αυτό. Συμπληρώνει ο Άγιος Πατέρας θέτητος. Αλλά της γνώμης ορά την ποιότητα. Αλλά προσέχει ο Κύριος μας της προθέσεως. Ποια είναι η πρόθεση, ποια είναι η ποιότητα της πρόθεσης. Δηλαδή τα δίνει γιατί αγαπάει και θέλει να βγάλει από τη δυσκολία αυτόν που υποφέρει ή τα δίνει γιατί θέλει να δείξει ότι είναι αυτός που κάνει κάποιο καλό. Την ποιότητα το λέει, αλλά της γνώμης ορά προσέχει την ποιότητα. Και εδώ για τους Μακεδόνες γράφει «Καθώ εάν τις έχει» λέει αυτό που μπορεί να έχει και εννοεί υλικό αγαθό καν μικρόν ή και όταν είναι μικρό ακόμη και όταν είναι μηδέν το μηδέν είναι τίποτα είναι το μηδέν αφού είναι τίποτα είναι πολύ μεγάλο όμως γιατί εφόσον έχεις την πρόθεση και πονάς μέσα σου αλλά δεν έχεις την υλική δυνατότητα να του δώσεις το αλλού κάτι αλλά πονάς θα γονατίσεις κάτω και θα πεις σε παρακαλώ Κύριε αυτός υποφέρει εγώ δεν μπορώ εσύ έχεις μίλους τρόπους να κάνεις αυτό θυμάμαι τον Γιώργο Παΐσιο αυτή τη στιγμή τον είχα πλησιάσει από το θέμα της ανεμοσύνης και μου έλεγε δεν μπορείς γονάτισε κάτω, τότε ήταν τα παιδιά της Αιθιοπίας που δίνει τηλεόραση. Θυμόσαστε, Ριωτάδη, κάθε βράδυ, μου λέει, θα γονατίσεις κάτω, θα προσευχηθείς για αυτούς και θα πεις, σε παρακαλώ Κύριε, στείλε και σε αυτούς ένα κομμάτι ψωμί. Έχει ο Θεός ο Παντοδύναμος, λέει τον τρόπο. Θα το στείλει ο Λέω Κύριος. Γι' αυτό λέμε, και μηδέν να έχεις Μιχάλη, μηδέν. Δεν είναι μηδέν. Είναι δισεκατομμύρια πνευματικά βαθά αυτό το μηδέν. Αρκεί να υπάρχει διάθεση να αλλάξει το μηδέν. Μπορείς να έχεις μηδέν και να τρέξεις
Στο Μιχάλη δώσω, Μιχάλη, 50 δραγμές να δώσω στον άλλον που δεν έχει. Να πεις ένα καλό λόγο, να πάει ώρα να το δώσω. Δεν είναι το μηδέν. Η πρόθεση. Το διάβασα ώρα της γνώμης, ώρα της γνώμης, την ποιότητα. Βλέπει την ποιότητα της γνώμης. Και λέει κάτι πολύ ωραίο τώρα να ακούσουμε. Όλοι έχουν υπόψη μας από τα άνθη. Λέει, βγαίνει, λέει, βγαίνουν οι κάλικες, είναι κάτι που στηρίζουν το άνθος. Αν λέει το δέντρο που βγάζει τους κάλικες και το άνθος δεν παράγει κακό, αμέσως μαραίνονται και πέφτουν αυτά. Στο δέντρο που δεν παράγει κακό. Ούτε το άνθος παραμένει, ούτε οι κάλικες παραμένουν, πέφτουν κάτω. Αμέσως. Κόμια λέει ότι εάν λέει κανείς έχει καλές αρχές που λέμε, σπίτι με καλές αρχές δεν λέμε, έχει καλές αρχές σε κάποιο αγαθό έργο, σε έργο όμως οι αρχές αυτές είναι πενετές, αξιέπαινες. Εάν όμως υπάρχουν οι καλές αρχές, αλλά δεν υπάρχουν τα έργα, τότε και οι αρχές χάνονται. Όπως πέφτουν τα άνθη από το δέντρο που δεν παράγει καρπούς. Έτσι λέει, κάτι το διάβασα και αυτό, μελετώντας για να σας μεταφέρω το θέμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Μετράει, δεν έχουμε, θα πει κάποιος, τη δύναμη, μας έχει σπάσει ο διάβολος, τα νεύρα της ψυχής, αυτά που είχαν οι Μακεδόνες. Και δεν έχουμε τα νεύρα να κάνουμε, μα αδέρφια μου, ποιος, τι χρειάζεται, να χύσουμε αίμα, να περπατήσουμε, να κουραστούμε, τι να κάνουμε. Είναι δύσκολο πράγμα να βάλουμε τα γόνατα κάτω και να πούμε, Κύριε ελέησέ μας, για να κάνουμε έστω το ελάχιστο το έργο της ελεημοσύνης. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε και να μην μας δώσει. Να ζητάμε πνευματικά αγαθά και να μας τα δώσει. Αφού αυτό είπε. Είπε ότι αιτείται πρώτον την Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία του Ελέους, έτσι χαρακτηρίζεται. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει, και ο Κύριος το λέει, γίνεστε ούνοι κτήρμονες, ως περοπατήρι μόν οι κτήρμονες τι. Να γίνετε άνθρωποι σπλαγνικοί, να έχετε σπλάγνα σας, να αγκαλιάσετε τον πονεμένο, τον δυστυχισμένο, τον άρρωστο που είπες εσύ. Και άμα αγκαλιάσετε αυτούς με την προσευχή, δεν είναι, το είπα και παραπάνω, δεν είναι δικό μας αυτό που λέμε τώρα. Η ελεημοσύνη και η κτιρμή και τα σπλάγνα και η αγάπη γενικά, αλλά είναι δώρο του Αγίου Θεού, είναι καρπός πίστεως και προσευχής. Δεν μπορεί να ρεμβάζω όλη την ημέρα, να κάνω τις ώρες μου χωρίς να ασχολούμαι με πνευματικό έργο, με την Αγία Γραφή, με κάποια προσευχή, με κάποια ζήτηση, με κάποιον αδελφό, με την εργασία που κάνω στο σπίτι μου και λοιπά, και να μην μιλάω με τον Θεό. Αν λείπουν αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει και πνευματική ζωή και δύναμη προσευχής και ελεημοσύνης. Πάνε αυτά πακέτο όλα μαζί, όλα μαζί. Όποιος εργάζεται το πρωί που ξεκινάει η μέρα, με λεφτά στο βράδυ, προσευχόμενος, έρχονται και αυτά. Αιτείται πρώτον, το αιτείται τι έχει να πει. Τι έχει το αιτείται. Αιτείται, να ζητάμε. Δηλαδή πού, πότε δεν ζητάμε. Να ζητάμε πάντοτε από τον Κύριο και για τα έργα που να με θέλουμε να κάνουμε, να του ζητάμε για να μας στηρίζει. Διότι... Πότε ζητάμε, όταν προσευχόμαστε. Ναι, στην προσευχή πάνω. Στην προσευχή, ναι. Και η προσευχή δεν είναι μόνο την ώρα που ξεκινήσουμε κάτι, ξέρουμε το πράγμα. Είναι πάντα, λέγε τώρα, έχεις το λόγο. Η προσευχή δεν είναι έργο του ανθρώπου, είναι έργο του Θεού.
Άραγε, αν είπες πρωτήτερα κάτι, ότι αν είμαστε γενικά μέσα στο πνευματικό το χώρο, τότε θα μπορούμε εύκολα να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε για οτιδήποτε, για τον αδελφό μας, για οποιοδήποτε άνθρωπο και για τον εαυτό μας. Λοιπόν, αν όμως δεν είμαστε γενικά μέσα στη ζωή πνευματικοί άνθρωποι, η προσευχή είναι το πιο δύσκολο πράγμα, διότι φεύγει η χάρις και μιλάμε μόνοι μας και δεν έχει απήχηση και στο Θεό δεν φτάνει ποτέ. Μπορεί να είναι σωστό αυτό. Δεν φτάνει ποτέ. Γιατί όπως είπες κάτι λίγο, ο Κύριος ξέρει την προαίρεση και λέει, παιδί μου, τι κάνεις? Και σε αφήνει, σε δοκιμάζει και εφόσον δοκιμαστείς και υπάρχουν αδερφοί άλλοι καλοί στρατιώτες, ομολογητές του Κυρίου, πρέπει να συμμορφωθούμε. Να πούμε, κοίτα, μεταξύ αδερφών, ένα στον άλλο. Και θυμήθηκα και αυτό ότι θα πει ο Βαγγέλης από την Καταπή, ότι ο ελαιόν ρίσεται, λέει, ημέρα πονηρά. Και μέρα σκυρίσεται. Απλό να το εξηγήσω λίγο, κύριο. Αυτός που ελέει την ημέρα που γερά και λέει σε ημέρα που θα χρειαστεί στον πόνο του επάνω τη βοήθεια, θα την έχει. Άμεσα λέει η ελεημοσύνη, στέκει σαν ομπρέλα, σαν αλεξικέραμος που διώγει τα κακά από πάνω από τον, ελεούντα, από εκείνο που λέει. Λέει Ευαγγελία, πες κάτι. Έλα, Βαγγελάκη, πες κάτι και να φύγει οποιασδήποτε άλλο σαν κάτι. Έχω το λόγο. Δεν υπάρχει θεωρία ότι η ελεημοσύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη αρετή. Πολύ μεγάλη αρετή. Βέβαια δεν είναι η μέγιστη αρετή. Διότι έχουμε ευαγγελικές περικοπές σαν τον Φαρισαίο και σαν τον Ανανία, οι οποίοι εκτελούσαν την αρετή αυτή, αλλά δεν σώθηκαν. Καθόλου. Και σώθηκε ο ληστής, ο οποίος ήταν ένας φωνιάς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ό,τι και να δώσουμε, εμείς δεν φτάνουμε το δίλεπτο της χείρας. Και αυτό θέλει να πει ότι για να φτάσει κανείς στο δίλεπτο της χείρας πρέπει να δώσει το, από το υστέρημά του. Ποιος από εμάς δίνει από το υστέρημά του? Εδώ μιλάμε για καμίλια, γιατί εδώ σε καμίλια μέσα έχει. Διωγούσε το καταλαβαίνεις, όπως την έλεγε διωγούσε. Το ότι αν έλεγε, τρέμα στον απόσπασμα. Να σε κάψουμε, να σε βγάλουμε, να σε ρίξουμε στον άγχο με τα κουτάκια, να σε ρίξουμε μέσα στον άγχο. Είναι φοβερό πράγμα. Κόμματα έχουν αλλάξει, η βασιλεία των ουρανών είναι. Ελέγχθη ότι ο Κύριος που είναι ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε δια του λόγου του τον ουρανό, τον αόρατο, τον κόσμο και τη γη, έλαβε δούλου μορφή για τις δικές μας αμαρτίες, δεν είχε πούτη κεφαλή κλίνη, πήρε το πιτσιρίκι και τόστησε ανάμεσα στον κόσμο και σίγουρα δεν ήταν τυχαίο αυτό το πράγμα. Είπε ότι αν δεν γίνουμε σαν το πετσιρίκι, δεν πρόκειται να έχουμε μέλλον για τη βασιλιά των ουρανών. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Θέλουμε το ένα πόδι να το έχουμε στη γη και το άλλο στον ουρανό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λέει ο πατήρ Γρηγόριος, κύριος Βαζή, της Δοχιάριου, λέει, έχουμε το πλοίο έτοιμο να ταξιδεύσει, και λέει, το είναι χαρακτηριστικά. Και θέλω να κουβαλήσει μαζί, λέει, και το, πώς το λένε, εκεί που είναι δεμένο. Το κάτω. Όλα μαζί αυτό. Μπορεί να είναι μέρα και να κουβαλήσει αυτό μαζί, δεν γίνεται. Θα πρέπει να αφήσουμε αυτά για να ταξιδέψουμε το πλοίο, να το λύσουμε. Και δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Για να γυρίσουμε, αν δεν ανοίξουμε την καρδιά μας να πει ο Κύριος μέσα, που ο Κύριος θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν στην πίκρα της αλήθειας, με την προϋπόθεση όμως ότι θα σκεφτούμε τον Κύριο και τον ουρανό, όχι την γη. Διότι όταν σκεφτούμε την γη και την ύλη, θα κληρονομήσουμε, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, την ύλη και τον ουρανό. Βασική προϋπόθεση είναι αυτά που πείτε τώρα. Εμείς που είμαστε στην κοινωνία και έχουμε και οικογένειες και ένα καλό, υποχρεώσεις θα κάνουμε. Θα αντιμετωπίζουμε την ύλη και το χρήμα, που είναι ένα από τα τρία όπλα του διαβόλου, με σχεδόν υπερηφρόνηση. Και λέει το λαϊκό ρητό ότι ο ελαιόνας το πω, δανείζει το Θεό. Και οι γεροντάδες τι λένε. Μπορεί να μην έχεις να δώσεις, αλλά μην μου πεις ότι δεν μπορεί να κάνεις καλά σκέψεις. Γιατί το καλό γίνεται με τρεις διαστάσεις, δια του λόγου, δια του έργου και δια του παραδείγματος. Εδώ μεταξύ, λέει σαφέστατα ο Κύριος ότι και αν αξιοποιείς ακόμα να δώσεις,
Θα πρέπει μην γνωρίζει αριστερά σου πει δεξιά σου, γιατί ο περισσότερο κόσμο τι κάνει στο κράτο. Κάνει κάτι και αυτή είναι η διαφορά του ενήλικα με τον ανήλικο του Πιτσιρίκη. Κάνουν κάτι και περιμένουμε την ανταπόδοση. Τραγικό λάθο. Δηλαδή κάνουν, αξιωνόμαστε τον κύριο να κάνουμε κάτι με την προπόθεση ότι περιμένουμε να είναι ο κύριο ικανοποιημένο από εμά. Όχι, θα κάνουμε αν αξιωθούμε να κάνουμε ήδη από το λόγο που διαβεβαιώνουμε το παραδείγματο, διότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Και οι μακαρισμοί αυτοί των Μακεδόνων, των προγόνων μα, ήταν οπωσδήποτε χωρί αντιπολία επειδή οι άνθρωποι είχαν περάσει σε αυτό το επίπεδο, είχαν εγκαταλείψει την ύλη και από εκεί και πέρα ήταν δοσμένοι στο Θεό. Όταν ο άνθρωπο καταφέρει να βάλει μέσα του το Θεό και δεν έχει τίποτα άλλο στο μυαλό του, διότι όταν ξυπνάει από το πρωί, η πρώτη κουβέντα που πρέπει να λέει στον Θεό, τουλάχιστον είναι στην και την νύχτα που γεννά το μυαλό ότι αξίωσε με κύριε να γίνει αυτό που νομίζει εσύ ότι πρέπει να γίνει, ότι με συμφέρει. Διότι εμεί περισσότερε φορέ αυτά περιζητάμε, δεν ξέρουμε αν μα συμφέρει να μα συμφέρει. Ναι, εντάξει, άστα είναι από τι επιθυμίε μα. Και να μην δώσουμε πολύ μεγάλη έφαση σε αυτή την αλλαγή, διότι προηγείται η πακοή, προηγείται η διάκριση. Προηγείται η ταπείνωση, η μετάνοια και το μέγιστο μεγαθό είναι η αγάπη. Διότι λέει το Βήμα του Λούδια του Χριστόν ότι αν ακόμα ξεχνούμε να έχουμε όλη την πίστη, δεν έχουμε αγάπη. Δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε, δεν το κάνουμε αγάπη, είναι τίποτα. Αυτά. Θέλω να πω κάτι, να πεις και άκουσα όλα αυτά. Ότι είπατε πριν ήταν κάτι και μου άρεσε ότι όταν κάνουμε ελεημοσύνη, ας το πούμε εντοκριτό, όταν θα έρθει η μεγάλη μέρα του καθενός μας για να κριθούμε, τότε είπε θα μετρήσει αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν. Και έχουμε ένα τραγαχτό παράδειγμα στις πράξεις των Αποστόλων. Την Ταβιθά. Τι έγινε, με την ελεημοσύνη αναισθήθηκε, mm-hmm. που σημαίνει ζωή. Έτσι και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία, άμα μέσα στη ζωή το κάνουμε πρώτο όμως από αγάπη προς τον Κύριο, πρώτο το κίνητρο να είναι αυτό, για να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, από αγάπη, ο Κύριος την κατάλληλη στιγμή θα μας ανταμείψει σαν την Ταβιθά. Και θέλω να δείξω κάτι Μιχαλάκη εδώ πάλι, να προσέξουμε αυτό που υπόθηκε από την πορεία της ομιλίας. Η ελεημοσύνη, η καλή διάθεση που τονίστηκε τόσο πολύ, αυτή άλλαζε μια πραγματικότητα κατά κόσμον γεμάτη δυστυχία και την μετέβαλε σε ευτυχία. Ενώ είχαν διωγμούς, αισθάνονταν χαρά. Ενώ πορεύονταν για το μαρτύριο, πηγαίναν χαίροντες. Και αυτό λέει ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης, ότι έγινε επειδή είχαν το πλούτο της χάριτος του Θεού, της ελεημοσύνης δηλαδή. Έχεις αυτό το πράγμα, ζεις. Ένα συλλογισμό, ότι όλοι μας μπορούμε να παρακολουθήσουμε, αν δεν το έχουμε παρακολουθήσει, το εξής απλό. Ότι πόσο πιο ευτυχής αισθάνεται κανείς όταν δίνει, παρά όταν παίρνει κάτι. Σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Να ποια είναι η χάρη του Θεού και η πραγματική ευτυχία. Έτσι. Έτσι είναι. Άρα το ένα είναι ευλογημένο, το άλλο δεν είναι. Όχι, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει το όνομα τη Δράπη, τη Φόρμη. Αυτή σίγουρα δεν έδωσε ελεημοσύνη, αλλά επειδή εφύλαξε και εφυγάδευσε τους αγγελιοφόρους του Ισραήλ, σώθηκε. Δηλαδή είναι πάρα πολλά, ας πούμε, τα χωρία που δείχνουν τους τρόπους για να πάει κανείς απάνω. Αλλά ο δρόμος του ουρανού που διαβαίνει κανείς μόνος του πρέπει να το κάνει με τον τρόπο που έκανε ο πρώτος και όχι η γυναίκα του. Ναι. Ποιο Αβραάμ. Λοιπόν, εμείς πολλά είπαμε εδώ. Λοιπόν, Ιωσήφ, πες και εσύ τώρα να σ' ακούσουμε. Θα το λέω συνέχεια, θα το λέω συνέχεια. Και πρώτος για μένα. Για μένα ανήσυχο. Πρώτα εσείς αν θέλετε, ακούστε το. Μην τα πούτε. Τι κάνουμε εμείς για όλα αυτά που λέμε τώρα. Να σου απαντήσω. Ναι, να μου απαντήσεις, γιατί μου. Ναι, μου λες. Άμα θα ακούσεις ότι εγώ κάνω ελεημοσύνη, τι θα πεις, θα ευχαριστηθείς. Γιατί δεν θα πεις. Πρέπει να ευχαριστηθείς. Μήπως πεις το άλλο. Τι μας λέει τώρα πως εδώ πέρα προβάλλεται.
πρέπει να πάρει σημαία εκείνος που κάνει την ελεημοσύνη. Να μην πάρει. Εγώ του Μιχάλη θα περιμένω να, να μου πει να είμαι συνοδοφόρος, προχωράω μπροστά. Όχι. Επομένως η ελεημοσύνη δεν φαίνεται. Γιατί αλλά και να δει. Γιατί ο άλλος δεν πρέπει να πει ότι. Καμία άλλη. Καμία άλλη. Καμία απαντάω, λέει επίση. Εμείς τι κάνουμε και σου δίνω την απάντηση. Ό,τι ισχύει για την ελεημοσύνη που δεν πρέπει να φαίνεται καθόλου, ισχύει για όλες τις αρετές. Για όλες. Επομένως δεν πρέπει εμείς να είσαι τον κόστο του να προσέξει να προσέξεις τη μέση του δρόμου για να πεις και να ξεκινήσει τον Θεό άνθρωπο. Δεν θέλω να δω τον Κώστα. Μπράβο. Συνεπώς εγώ... Αρκεί να κάνει ο Κώστας χωρίς να τον βλέπει. Συνεπώς εγώ, όπως το πες εσύ, δεν περιμένω τον Ιωσήφ. Θα πω, εγώ θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός χωρίς να δώσω σε κανένα τραβή. Αυτό δεν βάλω. Ο Ιωσήφ θέλει να βλέπει. Αλλά δεν έχω τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Να βλέπει πρώτα και μετά να αποφασίσει τι θα κάνει. Όχι, δεν θέλω να βλέπω. Λέω τι κάνουμε εμείς τώρα. Σαν άνθρωποι. Αυτό είναι υποκειμενικό. Δεν είναι σχετικό. Δηλαδή, τι εννοεί με αυτό, τι κάνουμε. Για όλα αυτά που είπαμε, κάνουμε. Δεν μπορεί ο κάθε να σου αποκαλύψει. Μπράβο, αυτό σου λέει τώρα. Όχι, να μην αποκαλύψει. Επομένως. Αρκεί να κάνει. Έτσι, μπράβο. Άρα το θέμα είναι αυτό που λέω, Βαγγέλη, τι κάνω εγώ. Έτσι. Να το ξέρω μόνο εγώ. Κανένα άλλο. Και επομένως, καλά πάνε τα πράγματα εάν σκέφτομαι έτσι. Διαφορετικά θα είμαι γκρεμισμένος πάντα. Παρότι δεν μου βλέπω τα πράγματα να λέει ο καθένας τι κάνει. Βέβαια, είναι λίγο δάχτυλος του πολύ, αλλά επειδή θέλω να απαντήσω στην πρόκλησή σου, λέω ότι στα πνευματικά γυμνάσματα του Άγιου Νικόδημου του Αγιορείτου λέγεται μεταξύ των άλλων το εξής. Αφού θέλει να λέγεσαι Ορθόδοξο Χριστιανό, δηλαδή έχει την τιμή να λέγεσαι Ορθόδοξο Χριστιανό. Τι περιμένει να κοινωνά φυσικά Χριστού και να βρει όπω κοινωνάνε όλοι, τουλάχιστον πρέπει να κοινωνά κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον κάθε μήνα. Τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά όμω θα πρέπει να κάνει και κάτι παραπάνω εσύ που το ξέρει. Και εγώ λέω στα βαγγέλια του πληθυστή, τώρα τι να κάνω. Δεν θέλω να βλέπω τι κάνει. Μα όλοι έχουν να κάνει, κάτι να κάνει. Τι επιμένει. Δεν σου λέει το τι κάνει ο άλλο, το τι κάνει. Σου λέει τι πάει. Εγώ πάω και τον εαυτό μου δεν υπάρχει. Είναι λάθο αυτό να λέμε τι κάνει, αλλά το τι κάνει. Λέει ο Άγιος. Είδες εγώ να πω τι κάνω, ε. Πάντοτε βάζεις το σύζ. Όχι το... Τι κάνουμε κάθε φορά. Πάντοτε. Λοιπόν, πάντοτε. Δεν είναι σωστό να λέω πράγματα. Είναι λάθος αυτό το δημιουργό να λέμε. Εμείς πάμε σε εκκλησία και αν δεν πάνε, είναι για το πονηρό αυτή. Εμείς πιστεύουμε και άλλοι δεν πιστεύουν, είναι τραγικό αυτό. Όχι το τι κάνω, είναι άλλο, τι κάνω καθένας. Μπορεί να το κάνω και το κάνεις μετά, άκουσα. Γιατί κάθομαι σε κατάκριση μετά. Άκουσα να δεις κάτι. Άμα βλέπεις τον Κώστα τον Αλδά, παράδειγμα έτσι, και λες τι καλός που είναι, κοίταξε που τα κάνει όλα, σώθηκες. Τελείωσε, δεν χρειάζεται. Λέει ο πατέρ Παϊσουφάνη, λέει, βρε θα πας εκεί στο άνθρωπο, δεν θα πας στην κοπριά. Εκεί, σαν τη μέση. Σαν τη μέση, σαν να είπαμε. Λέγε Μιχαλάκη. Ο αδερφός Ήφης λέει κάτι και το φανάζει πολλές φορές. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω κι εγώ κάτι και θα το φανάζω κι εγώ πολλές φορές. Να το φανάζεις. Τι κάνουμε, λέει, και λέω, η παρουσία μας εδώ, ο Κώστας και όλοι, εν μέσω οργύριο. Εν μέσω οργύριο. Ναι, δεν κάνουμε μία αρχή στα προβλήματά μας. Είναι κι αυτό κάτι. Ναι, αυτό είναι κάτι. Μήπως εννοείς τις δραστηριότητες του φουν κύκλου που είναι άλλο πράγμα. Για να μπορέσουμε να σου πληθούν, δε. Εντάξει, ναι, εγώ κατανοηθεί. Όχι, δεν το στήριζω. Αν εννοείς δραστηριότητες, όπως είπε ο κύριος, πρέπει να πηγαίνει στη φυλακή, στο νοσοκομείο, από εδώ και από εκεί. Είναι άλλη ιστορία, είναι δραστηριότητες αυτές. Ομαδικές. Αυτές μπορεί να γίνουν και προσωπικές. Όχι, δεν μπορεί να γίνουν ομαδικές. Εμείς και εγώ πρώτος ανάγκομαι τι κάνουμε. Κάτι πρέπει να. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Έστω και εσύ σκέψεις, μα να κάνουμε καλές σκέψεις. Μικρό πράγμα είναι να βγάζεις κακές σκέψεις που σου φέρνουν διάφορα να διαλύσεις στο μυαλό. Το θέμα είναι να επαναλαμβάνουμε. Δεν θα ζητάμε από τον άλλον πράγματα που μπορεί να ισχύουν για μας. Όχι, γιατί. Λέω δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπω τον άλλον και μιλάει όμορφα
Να χαίρομαι γιατί είναι ωραίο. Γιατί έχω να πάρω από αυτό το καλό που μια εκδήλωση. Και δεν έχω άραγε μέσα από αυτά που λέει ή μήπως είναι κάτι άλλο. Εκεί είναι λάθος. Θα πω στο μυαλό σου, μόνο πολλό, αλλά μου έρχεται στο μυαλό του κάτι άλλο. Διαβάζω ότι είπε κάτι το Αγίου Ιωάννου του Σουνέη. Και μεταξύ των άλλων σε ένα σημείο του λέει, αν θέλεις να σωθείς, μακριά από τα ξένα πράγματα. Ναι, μακριά. Ασφαλώς. Είτε είσαι έμπορας, είτε είσαι ιδιώτης, είσαι μακριά από η ξένη γυναίκα να προσαρμοστείς στα δικά σου πράγματα και στη δικιά σου γυναίκα. Διαφορετικά δεν έχεις καμία ελπίδα. Μικρό πράγμα για αυτό το εφαρμόσεις. Όταν είσαι κοινωνικός άνθρωπος και επαγγελματίας. Μακριά από τα ξένα πράγματα. Ούτε να τα κοιτάξεις να έχεις δικαίωμα. Πού είχα τη θυμίσεις όταν πήγες. Κλειστό το στόμα, έχεις δικαίωμα να πιάνεις τον άλλο στο στόμα. Πού το βρίσκεις το δικαίωμα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε όλοι μας. Πάτερ ημών, ο ελθύς ο ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ το επί της γης, τον άρτον ημών το επιούσιο, δώσ' ημίν σήμερον. Κάθε σημείο τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλές ημών. Και μη σε ενέργειες ημάς των αρχών, αλλά λύσε ημάς των αρχών. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Την άλλη φορά θα έχουμε διαβάσματα από τον πρώτο ψαλμό. Μιλάει για κοινωνικά, για θέματα σχέσεων ανθρώπων, τέτοια πράγματα. Και ο πεντηκοστός ψαλμός που είναι ένα αριστούργημα, ας πούμε, να το σχολιάσουμε. Θα το στη συνέχεια. Δηλαδή, το πρώτο ψαλμό, μακάριος Αγίου, ο οποίος μου παρέχει την παιδιά στο κορδά. Αγίκα. Και να πείτε και στους άλλους που έρχονται και μια φορά και δεν έρχονται. Για να δούμε και τι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Να πει κανένα δύο, τρία σου πήγαινε να τους πάρω. Χρειάζεται να το ξέρω κάτι από εμάς. Του λέει την άλλη θα πάμε από εκεί. Θες να πάμε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πού, για Βεσίλα σας. Με Πιανδία. Πάντε να σας είπα. Εσύ το ίδιο πράγμα λέτε. Σαν να λέτε, ή μισό γεμάτο είναι ποτέ, ή μισό άλλο. Τι γίνεται Βασιλεία. Τι γίνεται Βασιλεία. Πολλά πέντε. Το Γιώργο δεν τον εμφανίζει, να πούμε, έρχεσαι εσύ από εδώ. Έχουμε εγώ, αλλά δεν είμαστε τρένα. Γιατί, εσύ. Τι κλέψει η Σελίδα. Γιατί, θα σας δούμε τώρα. Πάμε λίγο. Γεια σου, Βάγκο. Σε ενοχλεί το φως, α. Την καράφλα που γυαλίζει και πώς. Δεν γυαλίζει, μα γυαλίζει να πούμε το διορθώνω εγώ, δεν. Τι φοβάσαι. Μου φαίνεται κάποιοι που του δώσει χαιρετήματα, κάπου τα δείχνει μου φαίνεται. Είναι ένα κανάλι εδώ στο χώρο που είναι. Ναι. Περνάει. Και μου παίρνουν κάτι τηλέφωνα που λένε, τι γίνεται μας άρα εκεί κάτω. Δεν αναμάσαι ρε φίλε. Μπορεί να πεις ότι κάνουμε τίποτα. Όχι.